Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε εδώ στην αφετηρία ενός διήμερου μνήμης. Το 2022 είναι ένα έτος του μικρασιατικού ελληνισμού. Είναι η συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή. Είναι το ορόσημο ενός αιώνα από τη στιγμή που άλλαξαν σύνορα, που παγιώθηκαν διεθνείς αρχές με τις οποίες ζούμε και σήμερα, από τότε που 1,5 εκατομμύριο Έλληνες γνώρισαν τη φρίκη του διωγμού. Μπορεί να μην είμαι ιστορικός και ο καθήλυνα αρμόδιος να μπω σε λεπτομέρειες και γεγονότα, νομίζω όμως πως η εικόνα που έχω σχηματίσει εγώ όπως και εσείς έχει σημασία. Είναι, βλέπετε, ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας, ένα από τα τελευταία κομμάτια που σχημάτισαν το παζ της σημερινής Ελλάδας. Όσα διαβάζουμε και ακούμε, όσα είδαμε αλλά και όσα έχουν περάσει στις ζωές μας, είναι ένα απόσπαστο μέρος από αυτά που ήρθαν από τη Μικρά Ασία και μας έχουν κάνει να δημιουργήσουμε μια εικόνα για όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν τότε. Μια εικόνα η οποία στην αρχή είναι γεμάτη λάμψη και καταλήγει στο τέλος γεμάτη με καπνούς της σκεόμενης Σμύρνης. Αρκούν λίγες λέξεις για να σχηματιστεί ένας κύκλος γύρω από τους Μικρασιάτες. Τη λάμψη ακολούθησε όλεθρος και καταστροφή, μετά η προσφυγιά και ο ξεριζωμός. Στο τέλος όμως ήρθε η νέα αρχή, η αναγέννηση, η δημιουργία. Οι πόλεις της Μικράς Ασίας είχαν αποδειχτεί για αιώνας ο φιλόξενος οικοδεσπότης του ελληνικού πολιτισμού. Καλλιέργησαν τη φιλοσοφία, τις τέχνες, τη γλώσσα και το πνεύμα. Έσπηραν πολιτισμικό αέρα και έδειξαν πολύ νωρίς τι σημαίνει ανοχή, συνύπαρξη, πολυπολιτισμικότητα. Σε όλα όμως διατήρησαν την πολιτιστική τους υπεροχή, στην οποία στηρίχθηκαν για να πετύχουν σχεδόν σε κάθε τομέα. Και μετά ήρθε η καταστροφή και βίωσαν τον εφιάλτη του ξεριζωμού. Μετά από 3 σχεδόν χιλιετίες αναζήτησαν μια νέα πατρίδα. Τη βρήκαν, έστω και αν αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες και είχαν οι ίδιοι πολλές επιφυλάξεις. Η δυναμική τους όμως ήταν τέτοια που τους επέτρεψε να ξεκινήσουν από την αρχή και να τα καταφέρουν. Έδωσαν όθηση στη χώρα μας, ανέδειξαν κάθε τόπο που τους φιλοξένησε. Προσέφεραν απλόχερα γνώση, τέχνη και δουλειά. Κράτησαν όμως ως πανάκριβο φυλακτό τους παραδόσεις τους, τη μουσική και τους χορούς, τα τραγούδια και τα λογοτεχνικά τους έργα, τα ήθη και τα έθιμα, τα μουσικά όργανα και την έφεση στον αθλητισμό. Κάποια από αυτά είναι και στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μας και ευχαριστούμε τους συλλόγους των Αχαρνών που τα διαφυλάσσουν και τα διαδίδουν. Μπορεί αυτός να είναι και ο σκοπός, αλλά εμείς εδώ στην πόλη μας έχουμε την τύχη να τον κάνουμε συνέπεια και μεγάλη επιτυχία. Και τους ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτή την εκδήλωση μνήμης, λοιπόν, εμείς θυμούμε μια βασανισμένη γενιά προσφύγων που κατάφερε με κακουχίες να φτάσει στη μητέρα Ελλάδα. Από τότε ακολούθησαν και άλλες γενιές προσφύγων. Η πόλη τούτη, οι Αχαρνές, γνωρίζουν καλά τι σημαίνει προσφυγιά, γιατί έγινε το σπίτι πολλών ξεριζωμένων. Αλήθεια, πόσο ταιριαστή λέξη είναι αυτή. Αυτοί που έχασαν τις ρίζες τους. Πώς θα μπορούσε να περιγραφεί καλύτερα αυτό που έζησαν. Όλοι τους ακολούθησαν την ίδια πορεία. Φεύγοντας με τα ρούχα που φορούσαν, ένα σταυρό βαφτιστικό ίσως, ένα χαρτί επίσημο και μια εικόνα. Με αυτά κατόρθωσαν να χτίσουν ξανά μια ζωή από την αρχή. Με αυτά και με τις αξίες τους, το φιλότιμο και την αρχοντιά τους, που δεν κουβαλιέται ούτε σε μπαούλα ούτε σε βαλίτσες. Το μήνυμα αυτού του έτους είναι ξεκάθαρο. Η ιστορική μνήμη δεν ξεθοριάζει. Η ιστορία δεν πλαστογραφείται και δεν ξαναγράφεται κατά το δοκούν. Δεν επηρεάζεται από τα χρόνια και τις ανάγκες κάθε εποχής. Η εικόνα της Σμύρνης που καίγεται και των προσφύγων να τρέχουν στην προβλήτα και στα καράβια για να σωθούν δεν θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη μας. Οι πατρίδες παραμένουν αλυσμόνητες και αλύτρωτες συνάμα. Ζουν όμως στις καρδιές μας με το οξυγόνο που τους δίνει η ψυχή μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.